Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, όπως ήδη προανήγγυλα, να καλωσορίσουμε τον διοικητή και πρόεδρο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Για όλους, πρώην ΟΑΕΒ, για να καταλαβαινόμαστε, τον κύριο Σπύρο Πρωτοψάλτη, που τον ευχαριστώ που είναι μαζί μου. Κύριε Πρωτοψάλτη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σε εσάς και τους τηλεθεατές σας. Να είστε καλά. Κύριε Πρωτοψάλτη, δουλειές ξανά. Επιχειρείτε μετασχηματισμό του ΟΑΕΔ σε σύγχρονη Ευρωπαϊκή Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Σε ποια φάση αυτής της εξέλιξης, την υλοποίησή της είμαστε? Όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, 3 χρόνια που είμαστε στη διοίκηση έχουμε προσπαθήσει να κάνουμε μια μετάβαση από έναν οργανισμό που ο κόσμος τον καταλάβαινε ως έναν επιδοματικό, γραφειοκρατικό, εσωστρεφή οργανισμό σε μια σύγχρονη Ευρωπαϊκή Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης που στο επίκεντρο όλων της των ενεργειών έχει την ταχύτερη δυνατή ένταξη και επανένταξη στην αγορά εργασίας. Κάναμε πάρα πολλά μέσα στην πανδημία, ψηφιοποιήσαμε τον οργανισμό, σχεδόν όλες οι υπηρεσίες είναι πλέον ηλεκτρονικές. Κάναμε νέα προγράμματα απασχόλησης που σημείωσαν ρεκόρ προσλήψεων εν μέσω πανδημίας. 50.000 άνθρωποι βρήκαν δουλειά μέσα από τον ΟΑΕΔ. Και τώρα με το νομοσχέδιο δουλειές ξανά που πέρασε τον Απρίλιο, ευελπιστούμε να πάμε στην τελική ευθεία αυτής της μετεξέλιξης με νέα εργαλεία όπως το επίδομα εργασίας, το ατομικό σχέδιο δράσης, τον ατομικό λογαριασμό δεξιοτήτων και τις νέες υποχρεώσεις και της υπηρεσίας και των ανέργων. Κύριε Πρωτοψάλτη, θέλω να μείνουμε λίγο στα προγράμματα. Είχα την ευκαιρία να συντενίσω και μια συζήτηση εδώ το προηγούμενο διάστημα που παρουσιάσατε για πρώτη φορά μέσα από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη τα προγράμματα που θα άνοιγαν. Τι είναι ανοιχτό αυτή τη στιγμή, ποια είναι η συμμετοχή και τι ανταπόκριση γενικότερα έχει? Κάνατε μια εξαιρετική δουλειά τότε συντονίζοντας τη συζήτηση πολύ. Και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Και όντως είναι πολύ σημαντικό να παρουσιάζουμε το τι ευκαιρίες υπάρχουν να αξιοποιήσουν και οι επιχειρήσεις και οι άνεργοι έτσι ώστε να έχουμε αυτά τα κίνητρα για την πρόσληψη των ανέργων. Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχει πρόγραμμα για 3.000 νέους 18 έως 29 ετών να ανοίξουν τη δικιά τους επιχείρηση και να πάρουν 14.800 ευρώ από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης για να κυνηγήσουν το όνειρό τους στον κόσμο του επιχειρήν. Λήγουν οι αιτήσεις τη Δευτέρα, είναι πάρα πολύ σημαντικό όσοι ενδιαφέρονται να κάνουν αίτηση, 14.800 ευρώ στους επόμενους 12 μήνες. Έχουμε προγράμματα για επιδοτούμενους ανέργους που λέμε ότι αν είσαι επιδοτούμενος άνεργος, 9.200 θέσεις έχει αυτό το πρόγραμμα και πιάσεις δουλειά, θα δώσουμε το επίδομα ανεργίας στον εργοδότη ουσιαστικά και παραπάνω λεφτά ως κίνητρο για να σε προσλάβει. Με λίγα λόγια, επιδοτούμε την εργασία και όχι απλώς την ανεργία. Υπάρχουν προγράμματα, 500 θέσεις στη στερεά Ελλάδα αυτή τη στιγμή για ανέργους 30 ετών και άνω. Μόλις ανοίξαμε 6.500 θέσεις για ανέργους 55-67 ετών, οι οποίοι είναι μακροχρόνια άνεργοι. Και εδώ είναι πολύ σημαντικό για την Κεντρική Μακεδονία. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχει πρόγραμμα. 10.000 νέοι, 18-29 ετών, 7 μήνες, τα καλύπτει όλα η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Δηλαδή είναι 100% επιδοτούμενο και ο μισθός και οι εισφορές για 7 μήνες να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία. Και έρχονται και πολλά προγράμματα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Με λίγα λόγια, δεν έχουμε έλλειψη προγραμμάτων. Πρέπει απλώς οι επιχειρήσεις να ενημερωθούν, να τα αξιοποιήσουν. Ωραία, αλλά κάνουν αυτό, αίτηση. Θα μείνουμε σε αυτό το κομμάτι. Ήδη όμως έχω πολλά μηνύματα μου λένε εδώ που κάνουν αίτηση για τα 14.800 κριτήρια που υπάρχουν και πρέπει να πληρούν. Επενδύσεις.gr είναι το πληροφοριακό σύστημα κρατικών ενισχύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης. Μπαίνεις μέσα και κάνεις αίτηση, υποβάλεις το επιχειρηματικό σου σχέδιο έτσι ώστε να πάρεις 14.800 ευρώ. Δευτέρα κλείνουν οι αιτήσεις, θα υπάρξει και δεύτερος κύκλος για όσους δεν προλάβουν αυτό τον κύκλο. Δύο σημεία. Το ένα είναι ότι μιλάτε για την ενημέρωση και αυτό όμως είναι κομμάτι ευθύνης. Εσείς ξέρω και προσωπικά εσείς ότι επιχειρείτε την εξωστρέφεια. Το αποδεικνύετε και με τη συχνή παρουσία σας και στη Βεργίνα τηλεόραση. Γιατί αν δεν μιλήσετε με τα μέσα, πώς θα μάθει έτσι ο κόσμος, έτσι. Άρα η ενημέρωση έχει να κάνει, δηλαδή για όλα αυτά τα προγράμματα μπαίνουν μέσα στην Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης και τα βρίσκουνε. Ναι, μόλις μπεις, το πρώτο πράγμα που θα δεις είναι λέει ανοιχτά προγράμματα. Κάνεις κλικ στα ανοιχτά προγράμματα και βρίσκεις όλα τα προγράμματα απασχόλησης για τα οποία οι αιτήσεις είναι ανοιχτές αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Και αυτό είναι σημαντικό ότι πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι στα προγράμματα μπαίνουν οι επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις είναι αυτοί που θα προσλάβουν τους ανέργους
από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Άρα αίτηση κάνει η επιχείρηση, όχι ο άνεργος. Αυτό που είπε... αυτό που είπε ο κύριος Μητσοτάκης, σας διάκοψα, ολοκληρώστε, συγγνώμη. Δεν πειράζει, πείτε μου. Αυτό που είπε ο κύριος Μητσοτάκης για την έκπτωση 40% σε ασφαλιστικές εισφορές για κίνητρα για μετατροπή συμβάσεων από μερική σε πλήρη απασχόληση. Άρχισε να υπάρχει ενδιαφέρον. Ναι, αυτό είναι αυτόματο, γίνεται από το Υπουργείο Εργασίας, υπάρχει ενδιαφέρον. Κοιτάξτε, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για τα προγράμματα. Το θέμα είναι ότι πρέπει και να ενημερώσουμε τον κόσμο και να απλουστεύσουμε τις διαδικασίες. Αυτό έχουμε και ευθύνη και εμείς ως κράτος, αλλά επειδή είναι δημόσιο χρήμα, κάποια πράγματα απαιτούνται και κάποια δικαιολογητικά. Αλλά και κυρίως να καταλάβουν οι επιχειρήσεις ότι ο σκοπός είναι και να κερδίσεις από αυτή την επιδότηση, αλλά και στο τέλος του προγράμματος να κρατήσεις τον ωφελούμενο και να του δώσεις την ευκαιρία να παραμένει στην εργασία. 500 εκατομμύρια ευρώ, μισό δισεκατομμύριο θα έρθουν σε ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ταυτόχρονα έχουμε 1 δισεκατομμύριο για κατάρτιση, για αναβάθμιση δεξιοτήτων. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε τρέχει πρόγραμμα για 80.000 ανέργους να κάνουν ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες και να μπορέσουμε να αναβαθμίσουμε για να γίνει πιο ανταγωνιστικός και ο άνεργος στην αγορά εργασίας. Δηλαδή εμείς που είμαστε εργαζόμενοι δεν μπορούμε να κάνουμε αναβάθμιση? Τι θα γίνει, πρέπει να μείνουμε άνεργοι? Όχι, το επόμενο πρόγραμμα που θα βγάλουμε είναι για εργαζόμενους. Ωραία. Και πιστέψτε με, θα μπορείτε όλοι οι εργαζόμενοι να πάτε να πάρετε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες, γιατί πολύ σωστά επισημαίνετε. Το μοντέλο πάω σχολείο, πιάνω μια δουλειά και δεν ξαναπατάω το πόδι μου στην τάξη έχει πεθάνει. Πλέον θα πρέπει συνεχώς να αναβαθμίζουμε τις δεξιότητές μας, όλοι μας. Κύριε Πρωτοψάλτη, αυτό... έχουμε την πηγιόν της εξέλιξης εδώ στη Θεσσαλονίκη. Νωρίτερα ήμουν στη ΣΥΣΚΟ και στις δεξιότητες σε εγγένεια που έκαναν. Ήταν και ο κύριος Κυριαζής, ο Υφυπουργός Έρευνας και Τεχνολογίας, και γενικότερα και ο κύριος Πιερακάκης ήταν βεβαίως ο υπουργός. Βλέπουμε ότι οι νέοι, οι εργαζόμενοι, και νέοι δεν εννοώ νέοι σε ηλικία απαραίτητα, εννοώ όσοι βγαίνουν ή προσπαθούν να ξαναμπούν στην αγορά εργασίας, θα πρέπει να έχουν πολύ open mind και δεξιότητες οι οποίες μέχρι χθες μπορεί να ήταν άγνωστες στους περισσότερους από εμάς. Τα πιο περιζήτητα επαγγέλματα του σήμερα δεν υπήρχαν πριν από 10-20 χρόνια. Εγώ όταν μεγάλωνα δεν υπήρχε digital marketing, ούτε data analytics, ούτε υπολογιστικό νέφος, ούτε τίποτα από αυτά. Mm-hmm. Και δεν ξέρουμε σε 10 χρόνια από τώρα ποια θα είναι τα πιο περιζήτητα επαγγέλματα. Σωστά. Αλλάζει τόσο γρήγορα η οικονομία εξαιτίας της τεχνολογίας, που πρέπει συνεχώς εμείς ως Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης να παρακολουθούμε τις εξελίξεις και να δίνουμε προγράμματα και δράσεις που ανταποκρίνονται σε αυτές τις ανάγκες, αλλά και όλο το εργατικό δυναμικό πρέπει να καταλάβει ότι συνεχώς θα πρέπει να εμπλουτίζουμε τις γνώσεις μας και τις δεξιότητες μας. Χθες ήμουνα στην Google, χθες ήμουνα στην παρουσίαση με τον Πρωθυπουργό της Νέας Επένδυσης. Τις 20.000 θέσεις εργασίας, έτσι, που έρχονται. Ναι, αυτά έρχονται και οι θέσεις που θα ζητάνε πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει το εργατικό δυναμικό να τις καλύψει. Στην πληροφορική αυτή τη στιγμή υπάρχουν τρομερά κενά στη χώρα. Υπάρχουν επιχειρήσεις που δεν μπορούν να αναπτυχθούν με τους ρυθμούς που θέλουν επειδή δεν βρίσκουν το κατάλληλο προσωπικό. Επίσης, κύριε Πρωτοψάλτη, έχω από το ρεπορτάζ πληροφορίες ότι υπάρχουν, ξέρετε ότι το πεδίο της περιβάλλον, κλιματική αλλαγή, κυκλική οικονομία είναι τεράστιο και δημιουργεί και διαμορφώνει πάρα πολλές θέσεις εργασίας. Διάβαζω ότι μέχρι το 2030 ευρωπαϊκά περιμένουμε για από 700.000 έως 2 εκατομμύρια, λένε άλλες εκτιμήσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω, έχουν εκεί μάλλον πολλά κενά. Δεν ξέρω αν προσαρμόζονται και κάποια προγράμματα, ίσως και για τεχνικά επαγγέλματα, όχι μόνο για πληροφορική και δύσκολα πράγματα, να το πω έτσι. Πιο απλά. Εξαιρετική παρατήρηση. Ηλεκτροσυγκολητές, μάγειρες, χειριστές Clark. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα επαγγέλματα αυτή τη στιγμή έχουν τρομερή ζήτηση στην Ελλάδα και δεν παράγουμε αρκετούς αποφύτους. Γι' αυτό η επαγγελματική εκπαίδευση και οι σχολές της μαθητείας της ΔΥΠΑ παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο, διότι ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, μηχανικοί αυτοκινήτων είναι τόσα τα επαγγέλματα που χρειαζόμαστε και στα οποία δυστυχώς την απαξιώσαμε τόσα χρόνια την επαγγελματική εκπαίδευση αντί να τη στηρίξουμε, και τώρα έχουμε επιχειρήσεις στον τουρισμό φέτος το καλοκαίρι. Ξέρετε ποιος είχε το μεγαλύτερο πρόβλημα? Δεν βρίσκανε μάγειρες. Μα η μαγειρική πρέπει να τη μάθει κανείς. Δεν μπορεί όποιος άνεργος θέλει να πάει να δουλέψει σαν μάγειρας. Mm-hmm. Πρέπει να εκπαιδευτεί στη μαγειρική. Γι' αυτό και οι σχολές μας κάνουν αυτό το πράγμα. Δίνουν τη δυνατότητα σε νέους
να έρθουν να μάθουν μια επαγγελματική, μια τέχνη, και αυτοί να κάνουν και μαθητεία που πληρώνεται και αμείβεται και ασφαλίζεται για 2 χρόνια, έτσι ώστε όταν αποφοιτήσουν να είναι έτοιμοι να ενταχθούν άμεσα στην αγορά εργασίας. Κύριε Πρωτοψάλτη, επειδή μας αρέσουν εμάς τα αποτελέσματα και είμαστε χρηστικοί πολλές φορές ή προσπαθούμε να είμαστε, πείτε μου λίγο, αν εγώ ήμουνα τώρα 27 χρονών, 25 χρονών, 26 χρονών, είχα ένα πτυχίο, μακάρι να ήμουνα και δεν θα με νοιάζει τίποτα βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και είχα ένα πτυχίο φιλοσοφικής όπως έχω ή κάποιο άλλο, αλλά έβλεπα ότι δεν μπορώ να βρω δουλειά και ήθελα να είμαι με την νέα εποχή κλπ. Μπορώ να μπω κάπου και πού πρέπει να μπω για να ενημερωθώ και να δω? Στον τομέα του περιβάλλοντος, γιατί έχω οικολογική συνείδηση. Στον τομέα της ανακύκλωσης, γιατί με ενδιαφέρει. Στον τομέα των υπηρεσιών άλλων, του τουρισμού, γιατί με ενδιαφέρει επίσης. Πώς μπορώ να βρω, πού υπάρχει κενό για να μπορέσω να αποκτήσω εξειδίκευση? Υπάρχουν, εγώ θα έλεγα, 3 πράγματα αμέσως. Πρώτα, στα ΙΕΚ πάει οποιοδήποτε είναι πάνω από 18 ετών απόφοιτος λυκείου. Εμείς έχουμε 31 ΙΕΚ με 41 ειδικότητες. Και φέτος είχαμε αύξηση 28% στις εγγραφές. Να μπουν μέσα δίπα, να κάνουν κλικ ΙΕΚ, να μάθουν πού βρίσκονται και τι έχουν να προσφέρουν. Δεύτερη επιλογή, επαγγελματικές σχολές μαθητείας. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι ένας απόφοιτος γυμνασίου. Μπαίνεις μέσα στη σχολή, 50 σχολές όλη την Ελλάδα, 15 έως 29 ετών, μπαίνεις και για 2 χρόνια κάνεις μαθητεία με αμοιβή και ασφάλιση σε 34 ειδικότητες υψηλής ζήτησης. Τρίτη επιλογή, το πρόγραμμα που σας είπα. Κάναμε ένα πρόγραμμα με τη Microsoft και πήγαμε με τον Υπουργό και συζητήσαμε με τους ωφελούμενους. Ο άλλος είχε τελειώσει γυμναστική ακαδημία, άλλος είχε τελειώσει φιλολογία, άλλος είχε τελειώσει χημικό. Και ξαφνικά αυτοί οι άνθρωποι έχουν μπει στο υπολογιστικό νέφος και κάνουν μαθήματα για να γίνουν εργαζόμενοι στο χώρο του cloud services. Δεν χρειάζεται δηλαδή όλη σου τη ζωή να κάνεις πληροφορική ή όλη σου τη ζωή να κάνεις μαγειρική ή οτιδήποτε για να μπεις σε ένα επάγγελμα. Έτσι θέλω να ακούγονται, γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Θα αλλάξουμε πολλά επαγγέλματα, ακόμη και εμείς οι μεγαλύτεροι, πόσο μάλλον οι νέοι άνθρωποι, στη διάρκεια της ζωής τους. Τώρα, μου γράφει εδώ τηλεθεατής, υπάρχουν καταγγελίες ότι αργούν χρόνια να πληρωθούν οι επιχειρήσεις από τον ΟΑΕΔ, από εσάς, με αποτέλεσμα να επομίζονται το κόστος οι επιχειρήσεις και να παίρνουν τα χρήματα αρκετά χρόνια μετά. Ισχύει αυτό? Κοιτάξτε, υπήρχε παλιά μια καθυστέρηση, έχει βελτιωθεί πάρα πολύ και συνεχίζουμε να μηχανογραφούμε και να κάνουμε αλλαγές ώστε η αποπληρωμή να γίνεται όσο το δυνατόν ταχύτερα. Σε μεγάλα αστικά κέντρα όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, που έχει πάρα πολλές αιτήσεις αποπληρωμής, εκεί παρατηρούνται οι καθυστερήσεις και κάνουμε τώρα κάποιες αλλαγές στο σύστημά μας μηχανογραφικές να γίνει πιο γρήγορα. Σημασία όμως έχει ότι πάντα όλοι πληρώνονται, κανείς δεν χάνει τα λεφτά του με τη ΔΥΠΑ. Εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να πληρώνουμε και ακόμα πιο γρήγορα. Και υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Είμαι ο πρώτος που θα το πω και αυτό κάνουμε κάθε μέρα εδώ. Τώρα, λένε στα προγράμματα που το κράτος αναλαμβάνει να πληρώσει τις ασφαλιστικές εισφορές, τις πληρώνει ο εργοδότης και παίρνει πίσω τα χρήματα ή τις πληρώνει απευθείας το κράτος? Σε όλα τα προγράμματα απασχόλησης της ΔΥΠΑ πληρώνει η επιχείρηση και έρχεται μετά και παίρνει το ποσοστό και του μισθού και των εισφορών που τους έχουμε πει ότι θα πάρουν βάσει του προγράμματος. Η εξαίρεση εδώ είναι τα προγράμματα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας, όπου εμείς πληρώνουμε κατευθείαν τους νέους 18-29 ετών, δεν εμπλέκεται καθόλου η επιχείρηση, και το πρόγραμμα επιχειρηματικότητας που μόλις ανέφερα, που δίνουμε τα 14.800 προφανώς άμεσα στον άνεργο. Όλα αυτά και αυτά που κάνει η κυβέρνηση, νομίζω ότι σιγά σιγά βλέπουμε το αποτέλεσμα. Σήμερα ανακοινώθηκε ότι η ανεργία ήταν 12,2% τον Αύγουστο. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό είναι το χαμηλότερο ποσοστό σε 13 χρόνια. Είναι 12 χρόνια, συγγνώμη. Είναι 30% χαμηλότερο. Τον Αύγουστο 12,8 είπατε, γιατί έχω τα 12,2. στοιχεία. 12,2. Γιατί έχω τα 12,2 στοιχεία. 12,2 τον Αύγουστο και αυτό ήταν 17,4 τον Αύγουστο του 19. Γιατί τον Άρα Ιούλιο ήταν 12,6 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Αναθεωρήθηκε. Και ήθελα 12,2. Κρίμα, γιατί 12... ήθελα να σας ατακάρω και να σας πω τι είναι αυτά Όχι. που λέτε, κύριε Πρωτοψάλτη. Σήμερα βγήκαν 12,2 Ιούλιο αναθεωρήθηκε προς τα κάτω από 12,6 και 12,2 τον Αύγουστο και αυτά τα ποσοστά επαναλαμβάνω είναι 30% χαμηλότερα από ό,τι ήταν το αντίστοιχο διάστημα του 19. Άρα τα προγράμματα, οι δράσεις, η πολιτική του Υπουργείου Εργασίας, η συνολική πολιτική της κυβέρνησης με τις φοροαπαλλαγές, με τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, με τις επενδύσεις,
με τις επενδύσεις στο ανθρώπινο δυναμικό. Μειώνει, λέτε, την ανεργία. Σίγουρα συμβάλλει στην πλήρωση της ανεργίας. Εγώ όμως τι βρήκα εδώ, τι λέει η αντιπολίτευση. Λέει, και δεν ξέρω αν ισχύει ακριβώς έτσι, σύμφωνα με μνημονιακή δέσμευση της χώρας, από τις αρχές της δεκαετίας έχουν ανασταλεί ορειμάνσεις, αυτό το ξέρουμε, αυξήσει ανά τριετία, πενταετία κλπ. Και θα επανέλθουν αν η ανεργία πέσει κάτω από το 10%. Οπότε πρέπει να προσέχετε, λέει, άμα πέσει κάτω από το 10%. Εμείς κάθε μέρα ερχόμαστε στη δουλειά και μοναδικός μας στόχος είναι η αύξηση της απασχόλησης και η μείωση της ανεργίας. Αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Δεν πανηγυρίζουμε. Θα ήταν μεγάλο λάθος κάποιος να πανηγυρίζει. Για ποιο πράγμα, γιατί είμαστε στο 12,2%. Αυτό που λέμε είναι ότι σίγουρα γίνονται βήματα στη σωστή κατεύθυνση για την αποκλιμάκωση της ανεργίας και τη δημιουργία χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας. Mm-hmm. Εμείς μέσα σε 18 μήνες στην πανδημία δημιουργήσαμε 40.000, 50.000 θέσεις εργασίας, συγγνώμη, όταν την τετραετία 16-19 είχαν δημιουργηθεί 40.000. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η εντατικοποίηση των ρυθμών απορρόφησης και δημιουργήσης νέων θέσεων εργασίας είναι η πρώτη μας προτεραιότητα. Μαζί με την πρώτη προτεραιότητα διαβάζω ότι είναι και η ένταξη των ΑΜΕΑ στην αγορά εργασίας. Με ενδιαφέρει και εμένα προσωπικά, γιατί έχω άτομο δικό μου και ξέρω το πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα όσον αφορά την αγορά εργασίας. Τι κάνετε προς αυτή την κατεύθυνση? Ενισχύσαμε το πρόγραμμα απασχόλησης και πήγε τόσο καλά που έχει κλείσει. Ήταν 2.000 θέσεις για ανέργους, άτομα με αναπηρία και από άλλες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, και τώρα θα ανοίξει νέο πρόγραμμα 10.000 θέσεων πάλι για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Αλλά προσέξτε, εγώ είμαι επίσης αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Δημόσιων Υπηρεσιών Απασχόλησης, και την προηγούμενη εβδομάδα ήμουνα στην Πράγα όπου μιλάγαμε σε μια συνάντηση της Τσεχικής Προεδρίας για την ανάγκη να κάνουμε πολλά περισσότερα για την ένταξη των ατόμων με αναπηρία στην αγορά εργασίας. Βγήκε μόλις μία εργαλειοθήκη από το δίκτυο, το οποίο έχει πολλές καλές βέλτιστες πρακτικές και συγκεκριμένες ιδέες για το πώς μπορούμε να στηρίξουμε ακόμα περισσότερο το άτομα με αναπηρία στην αγορά εργασίας. Και εγώ δεσμεύομαι ως διοικητής της ΔΥΠΑ ότι θα πάρουμε αυτή την εργαλειοθήκη, θα δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε πράγματα που περιγράφονται μέσα σε αυτήν, και θα σας δώσω τρία από τα παραδείγματα. Είμαστε το μόνο site που έπιασε το υψηλότερο πρότυπο προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία, το καινούριο website της ΔΥΠΑ. 2. Όταν κάναμε το Μάιο ΑΕΔ Live για να κλείνεις ραντεβού με εργασιακό σύμβουλο με τηλεδιάσκεψη, βάλαμε νοηματική και χιλανάγνωση, αυτόματη διερμηνία για να έχουμε το Ίδρυμα Κοφών σε συνεργασία για να έχουν προσβασιμότητα οι κοφοί. Και 3. Φτιάξαμε νέο πρόγραμμα που, όπως σας είπα, πήγε πάρα πολύ καλά για να βοηθήσει στην ένταξη των ατόμων με αναπηρία. Πάλι, δεν πανηγυρίζω, δεν λέω ότι έχουμε. Όχι, κάνει αλλά εγώ παραπονά. Για να πανηγυρίσω θέλω μια είδηση, κάτι που δεν το ξέρουμε πολύ. Τι έρχεται τις επόμενες μέρες για τα άτομα με αναπηρία, ή δεν ξέρω γιατί άλλο, κύριε Πρωτοψάλτη? 30.000 νέες θέσεις εργασίας θα ανοίξουν μέσα στον επόμενο μήνα, περίπου μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης, με πολύ ψηλά ποσοστά επιδότησης. Είναι ένα από τα πιο εμβληματικά έργα που θα κάνουμε φέτος, διότι 30.000 θέσεις θα ανοίξουν, όπου επιδοτούμε την εργασία και δίνουμε κίνητρα στις επιχειρήσεις για να προσλάβουν άτομα άνω των 45 χρόνων, μακροχρόνια άνεργοι, νέοι 18-29 ετών και άτομα από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και μονογονεϊκές οικογένειες και γυναίκες που επιστρέφουν στην αγορά εργασίας μετά την ανατροφή των παιδιών. Όλα αυτά, όλοι αυτοί θα είναι μέσα στα προγράμματα που θα αφορούν 10-10-10. 10-10-10. Είναι 10.045 τον άνω, 10.000 θέσεις νέοι, 10.000 θέσεις άτομα που ευάλουν τις κοινωνικές ομάδες. Κύριε Πρωτοψάλτη, ξέρω πόσο πολύτιμος είναι ο χρόνος. Δύο ερωτήματα. Το ένα είναι για αυτό το μνημόνιο συνεργασίας που υπογράψατε με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών. Διάβαζα μία μεγάλη έρευνα, περσινή βέβαια, ότι υπήρχε ένα θέμα με το ότι η περιέργεια πια θεωρείται πολύ σημαντικό στοιχείο για την πρόσληψη των ανθρώπων όταν περνούν από συνέντευξη, και γενικότερα ότι οι επιχειρήσεις αναζητούν άτομα με περιέργεια, γιατί αποτελεί αυτό κίνητρο ουσιαστικά για τον καθένα μας. Δεν ξέρω αν το επιβεβαιώνετε και αν πρόκειται να γίνουν τέτοιου είδους έρευνες για να δούμε τελικά και τα στοιχεία που πρέπει να συνθέτουν το προφίλ του υποψήφιου εργαζόμενου. Έχουμε προωθήσει ως ένα σκοπό την εξωστρέφεια. Θέλουμε να συνεργαζόμαστε με άλλους φορείς. Έχουμε κάνει μνημόνια με αρκετούς φορείς για να μπορέσουμε να έχουμε συνέργειες και συμπράξεις.
Και θέλω να πιστεύω ότι η έρευνα είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για τη χάραξη κοινωνικής πολιτικής, αλλά και για την αξιολόγηση των προγραμμάτων μας. Οπότε σίγουρα θέλουμε να αξιοποιήσουμε και την έρευνα που κάνει το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Επιστημών, αλλά και την έρευνα που μπορούμε να κάνουμε μαζί για να δούμε πώς μπορούμε να σχεδιάσουμε καλύτερες δράσεις και προγράμματα. Ξέρετε, οι μέρες καριέρας που κάνουμε, και η ένατη θα γίνει αύριο στα Γιάννενα, 10 με 6 το πρωί στο ξενοδοχείο Ντουλάκ, 30 επιχειρήσεις, 600 θέσεις εργασίας, δίνουν τη δυνατότητα στον κόσμο να συναντηθεί με επιχειρήσεις και να ψάξει για μια θέση εργασίας. Ένα από τα πράγματα που ακούω από τις επιχειρήσεις είναι ότι πολλοί δεν ξέρουν να στήσουν ένα βιογραφικό, δεν ξέρουν να κάνουν μια σωστή συνέντευξη. Δηλαδή, ακούω καμιά φορά παράπονα ότι οι αναζητούντες εργασία χρειάζονται βοήθεια σε αυτά. Αυτό θα το κάνουμε. Θα ζητήσω από τις υπηρεσίες μας να εντατικοποιήσουμε τον τρόπο με τον οποίο βοηθάμε αυτούς που ψάχνουν για δουλειά. Υπάρχει ήδη όμως, φαντάζομαι, αυτό από τη λέξη. Υπάρχει, αλλά πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερο σε αυτό το τομέα. Και ένα από τα κομμάτια που λέτε είναι αυτό που λέτε. Δηλαδή, θέλει να δει ο εργοδότης ότι ο άλλος ενδιαφέρεται, κάνει ερωτήσεις, έχει μια περιέργεια. Άρα θα ενισχυθεί το τμήμα σας με νέες προσλήψεις έτσι ώστε να εντατικοποιηθεί. Τι περιλαμβάνει αυτή η εντατικοποίηση? Μόλις προσλάβαμε 540 εργασιακούς συμβούλους από το Ταμείο Ανάκαμψης, υπερδιπλασιάσαμε τον αριθμό των συμβούλων μας. Οπότε φανταστείτε ότι πήγαμε από 400 συμβούλους σε 940 μέσα στους τελευταίους μήνες. Ναι. Είναι μία από τις εμβληματικές επενδύσεις του Ταμείου Ανάκαμψης. Κύριε Διοικητά, κλείνοντας, Metaverse, επειδή εμάς μας αρέσει να πηγαίνουμε μπροστά και όχι απλώς να μένουμε σε αυτά που ήδη εξελίσσονται, θα συμπεριληφθεί με κάποιο τρόπο στο να αρχίσουμε να αποκτούμε δεξιότητες που έχουν να κάνουν με ψηφιακή εικονική πραγματικότητα? Γιατί από ό,τι βλέπουμε η εργασία πηγαίνει και σε μια τέτοια κατεύθυνση. Γι' αυτό το πρόγραμμα τώρα που έχουμε των ανέργων, το 80.000, που για πρώτη φορά συμμετέχουν πανεπιστήμια, σημειώνω εδώ, έχει πάρα πολλά προγράμματα ψηφιακών δεξιοτήτων, πολλά από τα οποία, όπως λέτε κι εσείς, είναι για τεχνολογίες εχμής, όπως τεχνητή νοημοσύνη, virtual reality και όλα αυτά τα πράγματα. Τα παρακολουθούμε. Προσπαθούμε να επενδύσουμε σε αυτά. Είναι κάτι το οποίο πολύ καλά ρωτάτε. Άμα το ζητάει η αγορά εργασίας, εμείς πρέπει να το προσφέρουμε. Μπορείτε λοιπόν να συνεργαστείτε με τη Βεργίνα Τηλεόραση και να κάνουμε με ολογράμματα πια και τα avatar στα δικά μας τις εκπομπές, έτσι ώστε να έχουμε και πρώτη φορά κάτι. Άμα αυξήσει την απασχόληση και μειώσει την ανεργία, είμαστε μέσα. Δεν το συζητώ. Εμείς είμαστε οι μόνοι που χωρίς επιδότηση αυξάνουμε την απασχόληση. Αυτό πια είναι θαύμα σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρωτοψάλτη. Καλό μεσημέρι σας. Σας ευχαριστώ πολύ και καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας, καλό Σαββατοκύριακο. Και εμείς, φίλοι μου, θα πάμε διάλειμμα και σε λίγο θα επιστρέψουμε για να αποχαιρετιστούμε. Γιατί? Για Παρασκευό Σαββατοκύριακο.